Η διοίκηση των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων της Καραϊβικής υπογράφει με τις Κουβανέζικες Αρχές συμφωνία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν το δικαίωμα να εγκαταστήσουν μεγάλη ναυτική βάση στον κόλπο του Γκουαντανάμο, σε έδαφος που θα θεωρείται εφ' εξής Αμερικανική επικράτεια. Μια μικρή πολιτική οργάνωση φανατικών εθνικιστών, το Γερμανικό Κόμμα των Εργαζομένων, όπως αυτό αποκαλείται, δημοσιοποιεί τα κύρια σημεία του προγράμματός του για την οικοδόμηση του Τρίτου Γερμανικού Ράιχ. Ως εκπρόσωπος του κόμματος εμφανίζεται ένας άσημος πρώην λοχίας, ο Αδόλφος Χίτλερ, που δηλώνει ότι εφ' εξής η οργάνωσή του θα ονομάζεται Εθνικό Σοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα. Ένα άγνωστο μέχρι τότε νεανικό μουσικό συγκρότημα, οι Rolling Stones, κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε ξενοδοχείο της πόλης Σάρεϊ. Η αμοιβή του ήταν μόνο 24 στερλίνες και οι θεατές που συγκεντρώθηκαν για να το παρακολουθήσουν μόλις 66. I just wanna make love to you, baby. Ο πρόεδρος της χώρας, Κουάμε Νκρούμα, ανατρέπεται από στρατιωτικό κίνημα που εκδηλώνεται στην Αφρικανική χώρα, ενώ εκείνος βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στο Ανόη. Ο Νκρούμα υπήρξε η ηγετική μορφή του αγώνα των συμπατριωτών του για ανεξαρτησία από τη Βρετανία και το 1957, μετά την αποτείναξη του αποικιοκρατικού ζυγού, ανέλαβε πρωθυπουργός και εν συνεχεία πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γκάνα. Δύο χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τρεις αξιωματικοί των Ναζί που είχαν οργανώσει το μαζικό διωγμό των Εβραίων της Ολλανδίας κατά την κατοχή της χώρας από τους Χιτλερικούς, προσάγονται ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Μάρτυρας κατηγορία στη δίκη θα καταθέσει και ο πατέρας της μικρής Άννας Φρανκ, το ημερολόγιο της οποίας αποτελεί μία από τις συγκλονιστικότερες καταγγελίες της ναζιστικής βαρβαρότητας. Μετά από 26 μέρες φοδρότα των οδομαχιών, με χιλιάδες θύματα και στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, η ιερή πόλη Χούε, που είχε κυριευτεί από τους αντάρτες Βιετκόγκ, ανακαταλαμβάνεται από τα αμερικανικά και τα νότιο-βιετναμέζικα στρατεύματα. Η ανακατάληψη της Χούε σήμανε το τέλος της μεγάλης επίθεσης του ΤΕΤ, που είχαν εξαπολύσει από τις 30 Ιανουαρίου σε ολόκληρο το νότιο Βιετνάμ οι αντάρτες Βιετκόγκ και τα στρατεύματα του βορείου Βιετνάμ. Κατά την επίθεση του ΤΕΤ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των κομμουνιστών από την έναρξη του πολέμου, οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους πέντε μεγάλες πόλεις του νοτίου Βιετνάμ, να διεισδύσουν μέχρι την καρδιά της πρωτεύουσας Σαϊγκόν και να καταλάβουν για λίγες ώρες ακόμη και την εκεί αμερικανική πρεσβεία. Η αγωνιστική πίστα του Madison Square Garden μετατρέπεται σε πεδίο μάχης όταν Αμερικανοί και Ιάπωνες αθλητές που συμμετείχαν σε διεθνή αγώνα ταχύτητας με ρόλερ συμπλέκονται άγρια μεταξύ τους ενώπιον των χιλιάδων θεατών που είχαν κατακλείσει τις εξέδρες του σταδίου. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ξεχασμένος από όλους, ένας από τους άλλοτε κορυφαίους πρωταγωνιστές της σοβιετικής πολιτικής σκηνής. Ήταν ο Νικολάι Μπουλγκάνιν, ένα δραστήριο στέλεχος του κόμματος των Μπολσεβίκων, που χάρη στην εύνοια του Στάλιν ανήλθε γρήγορα στην κομματική και κρατική ιεραρχία, καταλαμβάνοντας κέρυες θέσεις στον κομματικό μηχανισμό, στις σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις και τη σοβιετική κυβέρνηση. Μετά το θάνατο του Στάλιν, ο Μπουλγκάνιν στήριξε τον Νικίτα Χρουτσόφ και στη νέα ηγετική ομάδα που διαμορφώθηκε ανέλαβε πρώτα υπουργός άμυνας και στη συνέχεια πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ένωσης. Αν και υπήρξε από τους στενότερους συνεργάτες του Χρουτσόφ, τον Ιούνιο του 1957 το γυαλί των σχέσεων του σράγισε όταν οι σκληροπυρηνικοί υπό τον Μολότοφ επιχείρησαν να ανατρέψουν τον Σοβιετικό ηγέτη και ο Μπουλγκάνιν κράτησε ουδέτερη στάση. Από τότε περιήλθε σε δυσμένεια. Απομακρύνθηκε σταδιακά από όλα τα κρατικά και κομματικά του αξιώματα και το 1960 συνταξιοδοτήθηκε, ζώντας έκτοτε στην αφάνεια μέχρι το θάνατό του.
Χιλιάδες Σομαλοί εθελοντές πέφτουν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους, όταν γίνεται γνωστό ότι στη γειτονική Αιθιοπία είχαν φτάσει Κουβανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι για να ενισχύσουν τη χώρα στη σύραξή της με τη Σομαλία. Παρά ωστόσο την αθρώα κατάταξη χιλιάδων νέων οπλιτών, η στρατιωτική αναμέτρηση με την Αιθιοπία θα απέβαινε ολέθρια για τη Σομαλία, η οποία παρά τις αρχικές της νίκες θα υποχρεώνονταν τελικά να εγκαταλείψει όσα αιθιοπικά εδάφη είχε καταλάβει και να αποσυρθεί στα πρώτου πολέμου σύνορα των δύο χωρών. Το γραφικό χωριό Πέρα Χώρα στους πρόποδες των Γερανίων κυριολεκτικά ισοπεδώνεται, χτυπημένο από ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 6,6 ρίχτερ, που με επίκεντρο τις Αλκιονίδες πλήττει όλες τις γειτονικές περιοχές, ακόμη και την Αθήνα. 16 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, εκατοντάδες τραυματίζονται, ενώ τεράστιες είναι οι υλικές καταστροφές. Ήταν ευτύχημα που ο σεισμός δεν έγινε κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, καθώς στο Λουτράκι δύο ξενοδοχεία 570 συνολικά κλινών, αλλά ευτυχώς άδεια, κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα, ενώ το ίδιο συνέβη και με νεόδημη το ξενοδοχείο στο Βραχάτι. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιάπωνες και μαζί τους εκπρόσωποι από 164 χώρες παρακολουθούν την κηδεία του μακροβιότερου μονάρχη της Ιαπωνίας, του αυτοκράτορα Χιροχίτο, που είχε φύγει από τη ζωή ένα μήνα πριν σε ηλικία 87 ετών, μετά από 62 χρόνια παραμονής στο θρόνο των Χρυσανθέμων. Επικεφαλής της νεκρικής πομπής ήταν ο διάδοχος Ακιχίτο και η σύζυγός του, ενώ το μεταλλικό φέρετρο με τη σωρό του εκλειπώντος ακολουθούσε ο αρχιθαλαμιπόλος των Ανακτόρων, κρατώντας έναν δίσκο με λευκά παπούτσια, που σύμφωνα με την Ιαπωνική παράδοση θα φορούσε ο νεκρός αυτοκράτορας στον ουρανό. Αγνοώντας τη θύελλα αντιδράσεων που είχε ξεσπάσει σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, ο θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Χομεϊνί, προχωρεί σε νέα επέσχυντη πράξη κατά του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσδη. Έτσι, 10 ημέρες μετά την έκδοση Φετφά, με την οποία καταδίκαζε σε θάνατο τον Βρετανοϊνδόλογο τέχνη για το έργο του Σατανική Στίχη, που κρίθηκε βλάσφημο για το Κοράνι, ο Χομεϊνί ανακοινώνει αμοιβή 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε όποιον εκτελέσει τη Φετφά, δολοφονήσει δηλαδή τον Σαλμάν Ρούσδη. Με μια τεράστια κλίμακα επίθεση πεζοναυτών αρχίζουν στην περιοχή του Περσικού κόλπου οι χερσαίες επιχειρήσεις της καταιγίδας της ερήμου για τον εξαναγκασμό του Ιράκ να αποχωρήσει από τα εδάφη του Κουβέιτ που είχαν καταλάβει τα στρατεύματά του. Μόνο κατά το πρώτο 24ωρο των χερσαίων επιχειρήσεων συλλαμβάνονται εχμάλωτοι περισσότεροι από 14.000 Ιρακινοί στρατιώτες. Περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια Κουβανοί, άνδρες και γυναίκες άνω των 16 ετών, προσέρχονται στις κάλπες για να μετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης, του ανώτερου νομοθετικού σώματος του Κουβανικού κράτους, που εκλέγει και τον πρόεδρο και την κυβέρνηση της χώρας. Οι εκλογές ήταν οι πρώτες που διεξάγονταν από το 1959, όταν την εξουσία πήραν οι αντάρτες του Φιντελ Κάστρο, καθώς μέχρι το 1993 τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης εκλέγονταν εμέσως από αιρετούς εκπροσώπους των περιφερειών της Κούβας. Στην εκλογική αναμέτρηση, την ψήφο των Κουβανών διεκδικούσαν πρόσωπα και όχι κόμματα, καθώς το Σύνταγμα της Κούβας απαγορεύει όχι μόνο τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, αλλά και την κάθε είδου στήριξη υποψηφίου από πολιτικά κόμματα. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η προσέλευση στις κάλπες άγγιξε το 99,6% του εκλογικού σώματος, ενώ τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια που αποτελούσαν επιλογή της αντιπολίτευσης προς τον Κάστρο έφτασαν το 5%. Ο ηγέτης των Παλαιστινίων, Γιασέρ Αραφάτ, φτάνει στη Βελγική πρωτεύουσα προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπογράψει μαζί της μια ιστορική συμφωνία. Θα γινόταν δεκτός με τιμές στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ισπανό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μανουέλ Μαρίν. Και λίγο αργότερα θα υπέγραφε από κοινού με τον αρμόδιο επίτροπο Hans van Mierlo συμφωνία εγκαθίδρυσης εμπορικών σχέσεων και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυτοδιοικούμενης Παλαιστίνης.
συμφωνία πάντως ο Αραφάτ θα υπέγραφε όχι ως πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά ως ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Καθώς η ειρηνευτική συμφωνία του Όσλο δεν επέτρεπε στους εκπροσώπους της αυτοδιοικούμενης Παλαιστίνης να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες. Υπήρξαν οι πρώτες που διεκδίκησαν οργανωμένα την πολιτική και κοινωνική ισότητα του φύλου τους, αλλά και οι πρώτες που ανέδειξαν ως αιχμή αυτής της διεκδίκησης την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών. Θα χρειαζόταν ωστόσο να περάσουν πολλές δεκαετίες σκληρών αγώνων και να καταβληθεί από τις Βρετανίδες φεμινίστριες βαρύτατο τίμημα, ακόμη και σε ανθρώπινες ζωές, για να δουν το αίτημά τους να ικανοποιείται. Τις εκλογές μάλιστα του 1919 επιτυγχάνουν να αναδείξουν με την ψήφο τους και τη δική τους εκπρόσωπο στη Βρετανική Βουλή. Ήταν η Νάνσι Άστορ, μια πλούσια Αμερικανίδα που έφτασε το 1903 στη Βρετανία και συμμετείχε δραστήρια στο φεμινιστικό κίνημα. Λίγους μήνες μετά την εκλογή της, η Άστορ κάνει την παρθενική της ομιλία από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων. Ήταν μια μέρα σταθμός για το γυναικείο κίνημα όπου γης και το ημερολόγιο έγραφε 24 Φεβρουαρίου του 1920. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1946, οι λαϊκές τάξεις της Αργεντινής είχαν γιορτή. Εκείνη την ημέρα ανακηρυσσόταν πρόεδρος της χώρας στο ίνταλμά τους, ο στρατηγός Χουάν Περόν, έχοντας συγκεντρώσει στις εκλογές το εντυπωσιακό ποσοστό του 56%. Ήταν η απαρχή ενός πολιτικού πειράματος που πολιτογραφήθηκε ως περονισμός και επηρέασε επί δεκαετίες την πολιτική ζωή ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής. Ακολουθώντας μια αντιφατική πολιτική που χαρακτηριζόταν από βαθιά φιλολαϊκές μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα από μέτρα ακραίου αυταρχισμού, ο Περόν, χάρη και στην ακτινοβολία αλλά και τις σπάνιες ικανότητες της συζύγου του Εβίτας, πέτυχε να αποκτήσει πανίσχυρα λαϊκά ερίσματα, αλλά και να συνενώσει απέναντί του ετερόκλητες δυνάμεις που τον κατηγορούσαν άλλες για ροπή προς το φασισμό και άλλες για οπαδό του ριζοσπαστικού σοσιαλισμού. Η παντοκρατορία πάντως του Περόν αρχίζει να κλονίζεται το 1952, όταν πεθαίνει η σύζυγός του Εβίτα, που ήταν ένα από τα βασικότερα στηρίγματα του καθεστώτος του. Ένα χρόνο αργότερα ο Περόν θα έρθει σε ρήξη με την Εκκλησία, επιχειρώντας να εθνικοποιήσει την εκκλησιαστική περιουσία. Η Εκκλησία θα καλέσει τους πιστούς σε εξέγερση που θα καταπνιγεί βίαια. Αλλά σύντομα θα ακολουθήσει στρατιωτικό πραξικόπημα που θα ανατρέψει τον Περόν παρά την ηρωική ένοπλη αντίσταση των οπαδών του, ιδίως των εργατών ορυχείων. Η πρώτη φάση της περονικής περιόδου έκλεινε αιματηρά για την Αργεντινή και ο Περόν έβρισκε άσυλο στην Ισπανία του Φράνκο, προετοιμάζοντας από εκεί τη ρεβάνς. Ήταν μια προβατίνα σαν όλες τις άλλες, αλλά ταυτόχρονα και εντελώς διαφορετική. Αυτή η προβατίνα δεν είχε γεννηθεί όπως όλα τα άλλα ζώα του είδους της. Ήρθε στη ζωή μέσα στο εργαστήριο, από την εμφύτευση κυτάρου σε οάριο προβατίνας, που αφού εξελίχθηκε σε έμβριο, επανατοποθετήθηκε στη ζωική μήτρα για να ενταχθεί στη φυσιολογική αλυσίδα της ζωής. Ήταν η Ντόλι, το πρώτο στον κόσμο κλωνοποιημένο πρόβατο, καρπός ενός φιλόδοξου επιστημονικού εγχειρήματος μιας ομάδας γενετιστών του Ινστιτούτου Ρόσλιν του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον δόκτορα Ιαν Βίλμοντ. Η Ντόλι γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1996, αλλά ο δόκτορ Βίλμοντ δεν θέλησε να κοινοποιήσει αμέσως το γεγονός. Το έκανε 7 μήνες αργότερα, όταν πίστηκε ότι το δημιούργημά του ζει και αναπτύσσεται φυσιολογικά. Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Φεβρουαρίου του 1997, όταν μια επιστημονική ανακοίνωση του δόκτορα Βίλμοντ σε βρετανική εφημερίδα γνωστοποιούσε την ύπαρξη της Ντόλι. Η επιστημονική κοινότητα και μαζί της ολόκληρη η ανθρωπότητα συνειδητοποιούσαν με ανάμεικτα αισθήματα ότι η κλωνοποίηση είχε πλέον περάσει από το χώρο των θεωρητικών αναζητήσεων στο πεδίο της πρακτικής εφαρμογής.